Λέγομαι Βασίλης Κατσαρίδης, είμαι νευροχειρουργός και ασχολούμαι με όλο το φάσμα της νευροχειρουργίας που περιλαμβάνει παθήσεις του εγκεφάλου και των τυχαίων μυαλού και της μυδηλικής στήλης. Στις παθήσεις αυτές περιλαμβάνονται όγκοι του εγκεφάλου, των τυχαίων μυαλού, παθήσεις δίσκων και σπονδύλων και τα αγγειακά προβλήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, στα οποία έχω μια ιδιαίτερη εξειδίκευση και εφαρμόζω τις επεμβάσεις εμβολισμού για τις αγγειακές αυτές παθήσεις. Στον τομέα αυτό εξειδικεύθηκα στην Ζυρίχη της Ελβετίας, στο Ινστιτούτο Νευροκτινολογίας του καθηγητή Άννων Βαλαβάνης. Οι αγγειακές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος περιλαμβάνουν κυρίως ανευρίσματα του εγκεφάλου, μπορεί είτε να έχουν προκαλέσει αιμορραγία είτε όχι, αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες και επικοινωνίες του εγκεφάλου και του νοτιού μυαλού και αρτηριακές στενώσεις τόσο των αγγείων μέσα στον εγκέφαλο, των ευοκράνιων αγγείων όπως λέμε, αλλά ακόμη και των καροτίδων στον τράχυλο που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο. Οι παθήσεις αυτές σήμερα αντιμετωπίζονται σε όλο τον κόσμο με κλειστές διαδερμικές επεμβάσεις που έχει καθιερωθεί να ονομάζονται εμβολισμοί. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών στους οποίους γίνονται αυτές οι επεμβάσεις πάσχουν από ανευρίσματα, τα οποία συνήθως τα ανακαλύπτουμε αφού προκαλέσουν μια αιμορραγία μέσα στον εγκέφαλο. Στόχος της επέμβασης αυτής είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα να διορθωθεί το πρόβλημα, να κλειστεί το ανεύρισμα ώστε να μην προκαλέσει καινούργια αιμορραγία. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν δύο μέθοδοι. Υπάρχει η ανοιχτή μέθοδος, η κρανιοτομία, που είναι μια πολύ βαριά και επικίνδυνη επέμβαση, και η νέα μέθοδος των εμβολισμών που εφαρμόζουμε και στο δικό μας νοσοκομείο με μεγάλη επιτυχία είναι μια κλειστή μέθοδος, δεν ανοίγεται το κρανίο και όλα γίνονται μέσα από το τρύπημα μιας αρτηρίας στο μυρό. Από το σημείο εκείνο κατευθύνονται ειδικοί καθετήρες και εργαλεία διάφορα μέσα στον εγκέφαλο και με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να αποφράξουμε το ανέβρισμα και να εμποδίσουμε την πιθανότητα νέας αιμορραγίας στο μέλλον. Η ίδια μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ακόμη και σε νευρίσματα που δεν έχουν προκαλέσει αιμορραγία για προληπτικούς λόγους, διότι μια αιμορραγία θα μπορούσε να είναι καταστροφική για την υγεία και τη ζωή του ασθενούς. Η μέθοδος αυτή έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, εφάμιλα με την ανοιχτή μεθόδο που είναι καθιερωμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και σε μερικές περιπτώσεις είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Επινοήθηκε μάλιστα αυτή η μέθοδος για να δοθεί λύση σε περιπτώσεις που με την ανοιχτή μέθοδο δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Ο εμβολισμός ενός ανευρίσματος επιφέρει ελάχιστη ταλαιπωρία στον ασθενή, δεν υπάρχουν μεταχειρητικοί πόνοι και η ανάρρωση είναι πάρα πολύ σύντομη. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ρήξη του ανευρίσματος και αιμορραγία από την οποία θα πρέπει να συνέλθει ο ασθενής, ο ασθενής μπορεί να νοσηλευτεί μόνο 2 ή 3 μέρες και στη συνέχεια να επιστρέψει στις δραστηριότητές του. Στον τομέα των ανευρισμάτων υπάρχει μεγάλη πρόοδος και εξέλιξη στον τομέα των εμβολισμών τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη νέων μεθόδων και νέων υλικών τα οποία χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο μας και δεν είναι υπολείποτε σε τίποτα από οποιοδήποτε μεγάλο κέντρο του κόσμου. Έχω ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτών. Έχω πραγματοποιήσει πάνω από 3.500 επεμβάσεις εμβολισμού για ανευρίσματα και αγγειακές δυσπλασίες του εγκεφάλου και του νοτίου μυαλού, που είναι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικές εμπειρίες σε όλη την Ευρώπη. Και η εμπειρία μου αυτή έχει αναγνωριστεί από το γεγονός ότι έχω κληθεί και να εκπαιδεύσω γιατρούς σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και στη Ρωσία, στο Ινστιτούτο Μπουρντέγκο και στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αγίας Πετρούπολης. Έχω μάλιστα εκπαιδεύσει και ξένους γιατρούς στο κέντρο που εργαζόμουν προηγουμένως, στη νέα αυτή μέθοδο, με μεγάλη επιτυχία. Τα ανευρίσματα εγκεφάλου είναι μια πάθηση που από διάφορες στατιστικές μπορεί να υπάρχει σε ποσοστό από 3 έως 10% του συνολικού πληθυσμού. Ένα πολύ μικρό μέρος από αυτά θα ανακαλυφθούν, συνήθως γιατί θα προκαλέσουν μια αιμορραγία μέσα στον εγκέφαλο. Οι αιμορραγίες αυτές μπορεί να είναι πολύ καταστροφικές, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 1 τρίτο περίπου των ασθενών καταλήγει ό,τι και αν κάνουν εμείς οι γιατροί στη συνέχεια, λόγω της βαρύτητας της αιμορραγίας. Το 1 τρίτο περίπου μένει με κάποια αναπηρία και το 1 τρίτο διασώζεται σε απόλυτη υγεία και ακεραιότητα. Επομένως, όταν ανακαλυφθεί ένα ανέβρισμα λόγω αιμορραγίας που προκάλεσε, πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, γιατί ο κίνδυνος μιας νέας αιμορραγίας μπορεί να είναι καταστροφικός. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που ανακαλύπτονται ανευρίσματα χωρίς να έχουν αιμορραγήσει. Μπορεί να οδηγηθεί κάποιος ασθενής να κάνει κάποιες εξετάσεις, όπως μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για άλλους λόγους, λόγω πονοκεφάλων ή ζάλης ή οτιδήποτε, και να ανακαλυφθεί η ύπαρξη ενός ανευρίσματος.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπιση του ανευρίσματος, διότι υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης αιμορραγίας με τις βαρύτατες συνέπειες που ανέφερα προηγουμένως. Είναι μάλιστα προτιμότερο να αντιμετωπιστεί ένα ανέβρισμα προτού προκαλέσει αιμορραγία, διότι οι συνθήκες της επέμβασης και γενικότερα της κατάστασης του ασθενούς είναι πολύ καλύτερες. Αν σκεφτεί κανείς ότι η πιθανότητα επιπλοκών σε επέμβαση εμβολισμού για ανέβρισμα που δεν έχει αιμορραγήσει είναι περίπου 0,5%, ενώ σε ανέβρισμα που έχει αιμορραγήσει είναι περίπου 2-3%. Αυτό και μόνο αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της άμεσης αντιμετώπισης ανεβρίσματος μόλις ανακαλυφθεί για κάποιον άλλον λόγο. Άλλος μεγάλος τομέας παθήσεων που αντιμετωπίζει η μέθοδος του εμβολισμού είναι οι ατυροφλεβικές δυσπλασίες και επικοινωνίες του εγκεφάλου και του νοτιού μυελού. Αποτελούν παθήσεις πολύ δύσκολες να αντιμετωπιστούν και συνήθως χρειάζεται συνδυασμός μεθόδων όπως είναι ο εμβολισμός, η ακτινοθεραπεία και ίσως και η χειρουργική επέμβαση. Η σύγχρονη τακτική σε όλο τον κόσμο σήμερα είναι αρχικά να εμβολίζεται η δυσπλασία αυτή και αν είναι δυνατόν να επιτευχθεί πλήρης απόφραξή της. Πράγμα που στη δική μου σειρά έχουμε επιτύχει σε περίπου 50% των περιπτώσεων, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά παγκοσμίως. Και σε 95% των περιπτώσεων έχουμε πετύχει πλήρη ή σχεδόν πλήρη απόφραξη των δυσπλασιών. Στη συνέχεια το μικρό υπόλοιμα που απομένει ανοιχτό μετά την επέμβαση του εμβολισμού αντιμετωπίζεται εύκολα με κτηνοθεραπεία ή σπανιότερα με χειρουργική επέμβαση.